Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολύπαθο τμήμα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της κακιάς τροφής, λίγο πριν τη Λιγκαριά, όπου πέρα από τις ρηγματώσεις, ειδικοί διαπίστωσαν ότι η πλαγιά σέρνει προς τη θάλασσα. Όπως είναι γνωστό, οι εργασίες αντιστήριξης του δρόμου δεν ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2022 εξαιτίας δικαστικής προσφυγής κατά της προκήρυξης του έργου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία οδηγών και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Σε λίγες ημέρες αναμένεται η έκδοση απόφασης του Εφετείου Αθηνών και στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής του Δημοσίου, τότε ανοίγει ο δρόμος για την αντιμετώπιση του κατολιστικού φαινομένου, όπως δήλωσε ο Γιάννης Καρνέσης. Το έργο έπρεπε να ξεκινήσει στα τέλη περίπου του χρόνου. Ήδη έχουμε μια καθυστέρηση 6 μηνών. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κάνει δεκτή την προσφυγή, την αίτηση αναστολής του Δημοσίου, τότε η σύμβαση θα οδηγηθεί πάλι στο ελεκτικό συνέδριο. Άρα ουσιαστικά οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο αρχές Σεπτέμβρη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο του ΒΟΑΚ εντός των δικηρικών μας ορίων, που έχει ταλαιπωρήσει τους διερχόμενους οδηγούς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είμαστε στην τελική ευθεία σύμφωνα με το Υπουργείο. Θέλω να πιστεύω ότι όντως τις επόμενες μέρες θα βγει η απόφαση του δικαστηρίου και μέσα στο Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα έργα. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ στόχος των αρμοδίων είναι ο κύριος όγκος του έργου να ολοκληρωθεί πριν το Φεβρουάριο του 2023. Είναι εργασίες κατασκευής ενός πασαλότυχου για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε οριστικά τον κίνδυνο γεωτεχνικής αστοχίας σε αυτή την περιοχή αποκατάστασης ουσιαστικά της κατολίσθησης, εργασίες πλεγμάτων κλπ. Οι οποίες έπρεπε ήδη να είχαν ολοκληρωθεί, λόγω αυτής της προσφυγής όμως καθυστέρησαν και θα εκτελεστούν τώρα πλέον το Σεπτέμβριο. Βέβαια, πάντα με προσοχή και με σεβασμό στις ανάγκες που έχει η περιοχή, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που είναι υψηλή η τουριστική κίνηση για την περιοχή της Αγίας Πελαγίας και όχι μόνο, της Λιγαριάς, του Μαδέτου. Άρα θα πρέπει να γίνει και ένας καλός συντονισμός. Παράλληλα, ο Γιάννης Καρνέσης προχωρήσει σε αυτοψία στον δρόμο της Μεσαράς, όπου υπήρξε η μεγάλη κατολίσθηση. Μιλάμε για εργασίες που γίνονται μέσα σε ένα δύσκολο γεωτεχνικά περιβάλλον. Ο στόχος είναι να τελειώσουμε πριν το τέλος του Αυγούστου. Πιστεύω ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις και υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα πάνε καλά, θα τελειώσουμε ως το δυνατόν να μπορέσουμε να παραδώσουμε έστω σε μερική κυκλοφορία το δρόμο. Ουσιαστικά για να δοθεί ο δρόμος θα πρέπει να αποκατασταθούν σε τρία σημεία άμεσα η βατότητα και η ευστάθεια. Νομίζω ότι ο στόχος που αναφέρθηκε τέλος Αυγούστου, εφόσον δεν έχουμε κάποιο απρόβλεπτο, είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί.